Κλειστό για μία τουλάχιστον εβδομάδα θα είναι το εργατικό κέντρο του Ηρακλείου μετά τον εντοπισμό 5 κρουσμάτων κορονοϊού. Και τα 5 σχετίζονται με το σωματείο ξενοδοχών υπαλλήλων, ενώ σε rapid test που έγιναν σε εργαζόμενους δεν φάνηκε ο ιός να έχει επεκταθεί σε άλλα σωματεία και συνδικαλιστικούς φορείς ή εργαζόμενους. Παρ' όλα αυτά, νωρίς σήμερα το πρωί, στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου έγινε απολύμανση. Είχαμε κάποια κρούσματα εδώ, σε ένα σωματείο. Αμέσως στηρίχθηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο. Πήγαμε όλοι όσοι έχουμε περισσότερες επαφές εδώ στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου και κάναμε το τεστ, και μοριακό και rapid test. Για κάποιους βγήκαν θετικό, για κάποιους δυστυχώς βγήκαν κάποιους θετικοί και κάποιοι και οι υπόλοιποι έχουμε βγει αρνητικοί. Αμέσως έκλεισε. Τώρα είμαστε στη διαδικασία να γίνει η απολύμαση. Περιμένουμε την εταιρεία που θα κάνει την απολύμαση και θα τηρηθούν τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν από το υγειονομικό κομμάτι. Μεταξύ των ασθενών είναι και ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων, που παρά την τήρηση των μέτρων, όπως επισήμανε, βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό και ήδη βρίσκεται σε καραντίνα. Με τα συμπτώματα της COVID-19, ωστόσο, όπως λέει, να είναι μέχρι στιγμής ελαφρά. Διαγνώστηκα δυστυχώς θετικός όσον αφορά το COVID-19. Το περνάμε με ήπια συμπτώματα. Δυστυχώς το περιμέναμε αυτό το πράγμα, διότι είχαμε πολύ κόσμο το προηγούμενο διάστημα, εξυπηρετήσαμε πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πολύ καλά γνωρίζετε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δυστυχώς την ίδια κατάσταση με μένα βρεθήκανε και εργαζόμενοι του γραφείου και ο αντιπρόεδρος. Όλοι περνάμε ήπια μορφής, ενώ είχαμε πάρει όλα τα προστατευτικά μέτρα. Θα τηρηθεί το πρωτόκολλο όπως ορίζεται και θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, οι φορείς αλλά και οι επισκέπτες του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, διευκρίνησε ο οργανωτικός γραμματέας. Στέλνουμε ένα μήνυμα, είμαστε στην καραντίνα, ότι πρέπει όλοι να προσέχουμε, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία τη δικιά μας, την υγεία των εργαζομένων, του γραφείου μας, του Εργατικού Κέντρου και όλων των επισκεπτών που έρχονται εκεί πέρα. Σίγουρα για μια εβδομάδα θα είναι κλειστό. Μετά θα συνοηθούμε με τις υγειονομικές αρχές για περαιτέρω μέτρα. Αν χρειαστούν και σύμφωνα με τις οδηγίες τις δικές τους.